Τέλος τη ζωή του απειλούσε να δωσει ένα ένας 25χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αμέσως έσπευσαν επιτόπου δυνάμει δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και απέκλεισαν την περιοχή. Έσυ ο τέλος είχε υπόθεση ενός άνδρα που απειλούσε πως θα πέσει από την πολυκατοικία που βλέπετε πίσω μου. Οι πυροσβέστε τοποθέτησαν ένα ειδικό στρώμα διάσωση που τελικά δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί. Καθώ μία ώρα αργότερα, συγγενεί του 25χρονου μαζί με το διοικητή του αστυνομικού τμήματο Λευκού Πύργου, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον απομακρύνουν. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο νεαρό άνδρα θα διακομιστεί σε ψυχιατρική κλινική. Προσπαθούσε να αυτοκτονήσει. Κάποιο κίνητα στα Ιλανίτ έξω-έξω. Μια δεξιά, μια αριστερά και αναγκατόντουσαν η πυρασφάλεια να μεταφέρει τον φουσκοτό εκείνο. Με και πάνω. Πώς έγινε γιατί ευτυχώ που κατορθώσαν πάνω, με την ηρεμία μετά αυτά να τον πιάσουν από το χέρι τον κατεβάσαν. Εδώ αλλιώ, θα πέφτε κάτω και αν έπεφτε πάνω στο σκοτώ.